Φίλοι ή φίλε που βλέπεις αυτό το βίντεο, θέλω να σου μιλήσω για την κατάθλιψη. Στον τίτλο γράφει «Θέλω να σου μιλήσω για την κατάθλιψη, τσάι και συμπάθεια». Έφτιαξα ένα τσάι, είναι καυτό ακόμη τώρα. Περιμένω να κρυώσει λίγο για να το πιούμε μαζί. Θες να πατήσεις μια παύση στο βίντεο και να φτιάξεις και εσύ ένα τσάι? Γεια σου. Αν δεν με γνωρίζεις ήδη, αν βλέπεις βίντεο δικό μου για πρώτη φορά, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, είμαι συγγραφέας, είμαι YouTuber και έχω κατάθλιψη. Είχα όλη μου τη ζωή κατάθλιψη. Κατάφερα να διαγνωστώ πολύ αργά. Ήμουνα γύρω στα 30 όταν διαγνώστηκα για πρώτη φορά. Και δεν είχα πάρει θεραπεία τότε. Πολύ αργότερα πήρα θεραπεία, στα 35 μου. Στα 35 μου πήρα για πρώτη φορά αντικαταθλιπτική θεραπεία. Ζω με την κατάθλιψη πάρα πολλά χρόνια και η κατάθλιψη είναι για μένα ένας μεγάλος εχθρός. Προσπαθώ όμως να την κάνω φίλο. Την κάνω φίλη μου την κατάθλιψη. Να την κάνω φίλη μου με την έννοια του να μπορέσω να ζω μαζί της και να μην με επηρεάζει αρνητικά στη ζωή μου και αν είναι δυνατόν να με επηρεάζει θετικά ή αν είναι δυνατόν να παίρνω αφορμή την κατάθλιψη ως μια κατάσταση συναισθηματική, νοητική και σωματική για να γίνομαι καλύτερη και καλύτερα. Σήμερα που τραβάω αυτό το βίντεο είναι Τρίτη, είναι 8 Φεβρουαρίου 2022, είναι 10 και 25 λέει τώρα το ρολόι μου εδώ πέρα και σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Από χθες ήταν πολύ δύσκολη. Ο Φεβρουάριος είναι ένας μήνας ο οποίος έχει βρεθεί ότι στους ανθρώπους που έχουν περισσότερο διαταραχές συναισθήματος όπως κατάθλιψη ή μπορεί να συναντούμε τα κριτήρια για τη διάγνωση του seasonal affective disorder, δηλαδή εποχιακή συναισθηματική διαταραχή. Ο Φεβρουάριος είναι ένας μήνας ο οποίος είναι δύσκολος. Γενικά στους ανθρώπους που υποφέρουν με κατάθλιψη, ο Φεβρουάριος είναι μια εποχή του χρόνου, η εποχή αυτή που είναι στην καρδιά του χειμώνα και λίγο πριν από την άνοιξη, που τα συμπτώματα εντείνονται. Λένε ότι η δύσκολη μέρα του χρόνου είναι η δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου. Δεν ξέρω, για μένα η πιο δύσκολη μέρα του χρόνου ήταν χθες και σήμερα. Πιο δύσκολες μέρες του χρόνου. Πολύ βαριά συναισθήματα, ασήκωτα. Θυμήθηκα, χθες το βράδυ ειδικά, θυμήθηκα τις φάσεις που περνούσα προτού διαγνωστώ και προτού κάνω θεραπεία για πρώτη φορά, που ήταν έτσι πάρα πολύ δύσκολες. Πώς είναι η κατάθλιψη? Είναι μια συνθήκη στην οποία δεν νιώθεις καλά, δεν έχεις διάθεση και όρεξη να κάνεις πράγματα. Ο καθένας φυσικά βιώνει την κατάθλιψη με διαφορετικό τρόπο και αυτά που περιγράφω εδώ πέρα που είναι καθαρά προσωπικά και βιωματικά μπορεί να μην ταιριάζουν σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν με κατάθλιψη ή ζουν με την κατάθλιψη. Ο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά αυτή τη συναισθηματική διαταραχή, η οποία δεν επηρεάζει μόνο το συναίσθημα, ξαναλέω, επηρεάζει και τη σκέψη και επηρεάζει και το σώμα και επηρεάζει και τον τρόπο που ζεις και τις πράξεις σου επηρεάζει. Είναι έτσι κάτι βαρύ, σαν να έχεις μια βαριά ταφόπλακα στο στήθος. Δεν σε ευχαριστούν τα πράγματα που συνήθως σε ευχαριστούν. Δεν έχεις όρεξη για να κάνεις δραστηριότητες που παλιότερα τις έκανες με πολύ όρεξη ή όταν στις περιόδους που δεν έχεις κατάθλιψη, που δεν έχεις κρίση κατάθλιψης, θα τις έκανες με μεγαλύτερη όρεξη και αισιοδοξία. Επιβραδύνεται η λειτουργικότητά σου. Δηλαδή θέλεις πολύ περισσότερη ώρα για να κάνεις πράγματα που παλιότερα τα έκανες πιο εύκολα. Οι σκέψεις σου μπερδεύονται και δεν είναι ωραίες σκέψεις. Δεν είναι ωραίες, είναι απαισιόδοξες σκέψεις, βαριές σκέψεις και δεν νιώθεις καλά. Χθες το βράδυ ήμουν πολύ κουρασμένη.
έχοντας κάνει αρκετά πράγματα, αλλά όχι τόσα πολλά όσα θα έκανα άλλες μέρες. Γιατί γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω πολλά πράγματα, θέλω να είμαι δημιουργική, θέλω να είμαι λειτουργική, προσπαθώ πολύ, προσπαθούσα πάντοτε από παιδί. Και ήταν έτσι βράδυ, απλώνα ρούχα εκείνη την ώρα, στην απλώστρα και λέω ας πάρω τη μάνα μου ένα τηλέφωνο. Παίρνω τη μαμά μου ένα τηλέφωνο, μου λέει κάτι η μαμά μου το οποίο ήταν triggering event, δηλαδή ήταν κάτι που πάτησε τη σκανδάλη, μου είπε κάτι, όχι επίτηδες, τη σκέψη της για κάτι, που μου θύμισε πράγματα, βιώματα, μου θύμισε συναισθήματα, συναισθήματα αβοηθησίας. Αβοηθησία σημαίνει να νιώθεις ότι είσαι αβοήθητος και ότι νιώθεις άσχημα και δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να βγεις από αυτή την κατάσταση. Και έτσι ένιωσα μια σκοτωδίνη. Θα πω τι μου είπε η μάνα μου, γιατί δεν μου είπε κάτι κακό. Μου λέει, γιατί δεν μετακομίζεις στην Πάφο. Εγώ κατάγομαι από την Πάφο, είναι μια παραλιακή πόλη της Κύπρου και συνήθως κατοικώ στη Λευκοσία. Αυτή τα τελευταία 4 χρόνια κατοικώ σε ένα χωριό στην επαρχία της Λευκοσίας που ζω μόνη. Και είπα στη μάνα μου, της λέω, δεν νιώθω και πολύ καλά. Μου λέει, γιατί δεν μετακομίζεις στην Πάφο, μου λέει. Ξέρω εγώ, και μου λέει, θα μπορούσε να μείνει σε εκείνο το σπίτι της οικογένειας κλπ. Και επειδή για μένα η επιστροφή στην πόλη που γεννήθηκα και που έζησα μέχρι τα 18 μου και μετά έζησα ξανά μέχρι τα 28 μου, διέζησα μέχρι τα 18 μου, πήγα να σπουδάσω και μετά έζησα από τα 22 με μικρά διαλύματα που έλειπα στο εξωτερικό μέχρι τα 28 που μετακόμισα στη Λευκοσία. Για μένα το να επιστρέψω εκεί είναι φοβιστικό. Φοβιστικό γιατί είχα δύσκολα παιδικά χρόνια. Όπως πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν δύσκολα παιδικά χρόνια και αρκετοί από τους ανθρώπους που είχαμε δύσκολα παιδικά χρόνια αναπτύσσουμε και κατάθλιψη μετά. Η κατάθλιψη δεν είναι μόνο περιβαλλοντική, δεν επηρεάζεται μόνο από περιβαλλοντικούς παράγοντες, επηρεάζεται και από γενετικούς παράγοντες και κληρονομικούς παράγοντες. Δεν είμαι ο μόνος άνθρωπος στην οικογένειά μου που ζει με την κατάθλιψη. Μου είπε αυτό η μάνα μου, μου λέει γιατί δεν μετακομίζεις στην Πάφο. Δεν μου είπε κάτι τραγικό, αλλά για μένα το να πάω να μείνω στην Πάφο ξύπνησε μέσα μου πολύ φόβο. Και ένιωσα έτσι μια σκοτωδίνη, δεν ένιωσα καλά. Και πήγα μετά και μέτρησα το ζάχαρο μου, γιατί είμαι προδιαβητική, υποψήφια για διαβητή τύπου Β. Και έχω το μηχανάκι μετρά το ζάχαρο και ήμουν νηστική, το ζάχαρο μου ήταν 144. Που είναι αρκετά ψηλό, δηλαδή 144 έχεις μετά που θα φας ένα λουκούλιο γεύμα. Ίσως είχα φάει ένα μανταρίνι τις τελευταίες 5-6 ώρες πριν το μετρήσω. Και αν φοβήθηκα. Έχεις και φοβία όταν έχεις κατάθλιψη. Έχεις και άγχος, έχεις και φοβία. Και μετά πήρα τηλέφωνο μια φίλη μου, η οποία και αυτή έχει φύγει από την πόλη στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε και ζει κάπου αλλού. Και της λέω, είμαστε άνθρωποι χωρίς ρίζες. Μου λέει, όχι, είμαστε άνθρωποι που φτιάχνουμε το χωριό μας εκεί που πάμε, μου είπε. Και με το που μου είπε, έτσι έγινε ένα κλικ μέσα μου γνωστικό, όχι συναισθηματικό, δεν ένιωσα αμέσως καλύτερα. Και σκέφτηκα ότι ναι, αυτό κάνω, φτιάχνω το χωριό μου, φτιάχνω τη ζωή μου. Προσπαθώ οι συνθήκες της ζωής μου να είναι τέτοιες που να είμαι καλύτερα και να κάνω τη ζωή μου καλύτερη και να είμαι καλύτερη και καλύτερος άνθρωπος και καλύτερη για τους άλλους ανθρώπους. Γιατί το να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και να επιδεικνύουμε αλληλεγγύη μπορεί να είναι πολύ θεραπευτικό. Τα σκεφτόμουν όλα αυτά. Μετά σκέφτηκα, είσαι ψυχολόγος. Τι θα έλεγες σε κάποιον που νιώθει τόσο άσχημο όπως νιώθεις εσύ αυτή τη στιγμή. Ήμουν μόνη στο σπίτι, ήταν αργά. Λέω πρέπει να κλάψεις, να βγάλεις από μέσα σου τη στενοχωριά. Είναι δύσκολο να κλάψεις κάποιες φορές όταν έχεις κατάθλιψη, κάποιες άλλες φορές κλαις πάρα πολύ εύκολα όταν έχεις κατάθλιψη. Γι' αυτό λέω ότι είναι διαφορετικά τα συμπτώματα και το πώς νιώθει ο κάθε άνθρωπος που έχει κατάθλιψη. Έψαξα να δω συγκινητικά βίντεο. Είδα βίντεο με ανθρώπους που ξανασυνδέονταν με τα κατοικίδια τους μετά που είχαν καιρό να βρεθούν με τα σκυλάκια τους και άλλα κατοικίδια και ήταν έτσι πολύ συγκινητικό και κλάψα. Μου κάνει καλό που έκλαψα, αλλά πάλι ήμουν βαριά. Λέω, πρέπει να πάω να κοιμηθώ.
Μετά μου στείλε μήνυμα μια συνάδελφος, πολύ αγαπημένη, την αγαπώ πάρα πολύ, ξέρει ποια είναι, με ρώτησε πώς είμαι και μου λέει να σε πάρω βιντεοκλήση. Με πήρε βιντεοκλήση και της λέω δεν είμαι καλά. Νομίζω έχω ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Μου λέει μήπως να κάνεις ξανά μια σειρά θεραπείας, δηλαδή να πάρεις ξανά αντικαταθλιπτικά. Της λέω δεν ξέρω, μήπως να το παλέψω μόνη μου. Μου λέει μήπως χρειάζεται να σε φροντίσεις. Γιατί τα έχω σταματήσει εδώ και καιρό. Της είπα ναι θα το κάνω, θα πάρω αύριο τηλέφωνο τον ψυχιατρό μου και θα του πω. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι και συνεργάτης μου. Και συνεργαζόμαστε κιόλας. Γιατί δεν παίρνουμε αντικαταθλιπτικά από μόνοι μας. Πρέπει να μας δει και να τα συνταγογραφήσει ο ψυχίατρος μας. Ένας ψυχίατρος για να μας τα δώσει. Πήγα για ύπνο. Κοιμήθηκα. Ξύπνησα το πρωί, ήμουνα πολύ κουρασμένη, πολύ βαριά. Ξυπνάς βαρύς και κουρασμένος όταν έχεις κάθεψη, έστω και αν κοιμηθείς αρκετές ώρες. Και είχα σήμερα να πάω στο κομμωτήριο, γι' αυτό με βλέπετε σε αυτή την κατάσταση που συνήθως δεν είμαι. Όσοι με γνωρίζετε καιρό και παρακολουθείτε τα βίντεο στο κανάλι μου, συνήθως είμαι αχτένιστη, άβαφη κτλ. Είχα από πριν ραντεβού για να συνέντευξη σε μια εκπομπή στην τηλεόραση του Α στην Κύπρο. Και έπρεπε να πάω στην εκπομπή, στην τηλεόραση και έπρεπε να κάνω πράγματα. Τα δύσκολο να τα κάνω αυτά τα πράγματα, ενώ να ετοιμαστώ κλπ. Και έπρεπε να πάω και από το γιατρό, έπρεπε να πάω και από το φαρμακείο, γιατί είπα πρέπει να το κάνω σήμερα. Σήμερα δεν με παίρνει να με πάρει εντελώς από κάτω και να χάσω τη λειτουργικότητά μου. Γιατί αν μείνεις σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο και δεν πάρεις θεραπεία, θα σε πάρει από κάτω. Ψυχοθεραπεία κάνω. Κάνω. Και το έχω πει πολλές φορές ότι κάνω και όλοι οι ψυχολόγοι συνήθως κάνουν. Και είναι καλά να κάνουμε. Διάφορους κύκλους ψυχοθεραπείας σε διάφορες φάσεις. Μίλησα και με την ψυχολόγο μου χθες, η οποία μου είπε και αυτή, νομίζω μου λέει πρέπει να πάρεις. Να πάρεις αντικαταθλιπτικά, θα σου κάνει καλό. Και πήγα από το γιατρό, πήγα από το φαρμακείο, πήγα στο κομμωτήριο. Άργησα να πω στο κομμωτήριο, εντάξει. Πήρα τηλέφωνο και είπα άργησα. Πήγα, μετά πήγα στην εκπομπή, έδωσα μια συνέντευξη. Νομίζω φαινόταν ξεκάθαρο ότι είχα κατάθλιψη. Με πήρε τηλέφωνο μια φίλη μετά, μου λέει κόρη είσαι καλά, μου στείλε μήνυμα και μιλήσαμε μετά βιντεοκλήσεις. Λέω δεν είμαι καλά, της λέω. Έχω μπει σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο και το παλεύω. Μου λέει να πάρεις αντικαταθλιπτικά. Της λέω ξεκίνησα, πήρα το πρώτο χάπι σήμερα. Θέλουν 3 εβδομάδες να δουλέψουν. Δεν δουλεύουν αμέσως μέχρι να σταθεροποιηθούν να αυξηθεί η σερωτονίνη στον εγκέφαλο και να ψηλώσουν τα επίπεδα και να νιώσεις καλύτερα από τα φάρμακα. Θέλει 3 εβδομάδες. Και ήμουν από το πρωί, η εκπομπή, ήμουν γύρω στις 4 στην εκπομπή. Στις 5 τελείωσα και έπρεπε να πάω να κάνω κάποιες δουλειές. Έπρεπε να πάω να ανοίξω την ταχυδρομική μου θηρίδα. Έπρεπε να πάω να ψωνίσω κάποια πράγματα και πεινούσα πάρα πολύ. Είχα ξεχάσει να φάω. Και εγώ όταν έχω κατάθλιψη δεν πεινάω, δεν έχω όρεξη να φάω. Πεινάω, ταλαιπωρούμε που πεινάω και δεν τρώω συνήθως. Και ενώ οδηγούσα ένιωσα έτσι πολύ δύσκολα. Σταμάτησα, πήγα σε ένα φούρνο, είπα ποιο είναι το πιο εύκολο φαγητό να φάω, πήρα μια μερίδα κεφτέδες, έφαγα 3, τους έφαγα αργά-αργά, ήπια και νερό και μετά οδήγησα σιγά-σιγά για να πάω να κάνω και τα υπόλοιπα ψώνια που είχα να κάνω και να έρθω μετά στο σπίτι στο χωριό που είχα να κάνω άλλες δουλειές και αυτά και ένιωθα σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής ότι έπρεπε να στηρίξω τον εαυτό μου και να τον πάρω αγκαλιά, τον εαυτό μου. Δεν είχε κανένα να με πάρει αγκαλιά εκείνη την ώρα. Ούτε ήθελα να επιβαρύνω τα παιδιά μου. Με πήρε η κόρη μου σε κάποια φάση τηλέφωνο, μου είπε «Μαμά δεν είσαι καλά». Της λέω «Ναι, δεν είμαι, αλλά θα γίνω. Θα γίνω, το φροντίζω, μην ανησυχείς». Πήρα μια άλλη φίλη μου για να της πω ότι δεν είμαι καλά. Που και αυτή μου είπε, να σας διαβάσω τι μου έγραψε, και αυτή ψυχολόγος είναι η άλλη φίλη μου. Τι της το είχα γράψει πρώτα και μετά με πήρε τηλέφωνο.
Μου λέει, εννοείται μου λέει, πως πρέπει να φροντίσεις τον εαυτό σου για να μην πέσεις ξανά, να μην είσαι όπως ήσουν παλιά, επειδή ήξερε τι είχα περάσει παλιά. Μου λέει και εγώ μου λέει, θα μιλήσουμε μου λέει, και εγώ τις τελευταίες 2 μέρες μου λέει είμαι άρρωστη. Έχει μια σωματική ασθένεια, φίλη. Η κατάθλιψη είναι επίσης και σωματική ασθένεια, αλλά είναι και εγκεφαλή, από τον εγκέφαλο ξεκινάει. Έχω πέσει, μου λέει, κάπως, αλλά πού θα πάει, θα ξανασηκωθώ, σου στέλνω τεράστια αγκαλιά, αγάπης και φιλιά. Και μετά με πήρε βίντεο κλίση και μιλήσαμε 8 λεπτά και ήταν πάρα πολύ καλό αυτό, ότι μιλήσαμε μια φίλη μου που είναι και ψυχολόγος και που ξέρει πώς γίνει αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν λέω κάνω ψυχοθεραπεία, δεν είναι να μιλήσω βιντεοκλήση στο τηλέφωνο ή με μηνύματα με μια φίλη μου που είναι ψυχολόγο. Μιλάω ότι κάνω συνεδρίες μέσω Skype, κάνω εγώ, με μια ψυχολόγο, τις οποίες τις έχω ξεκινήσει από την πρώτη καραντίνα. Έκανα κάποιο διάλειμμα το καλοκαίρι, ξαναξεκινήσαμε πριν 1 μήνα. Και τι θέλω να πω για την κατάθλιψη, ότι είναι μια διαταραχή ψυχική. Είναι μια ασθένεια, θα λέγω εγώ, και σωματική, από την οποία υποφέρει πολλής κόσμος, με την οποία ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχουμε ψηλά ποσοστά κατάθλιψης. Πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει και με τα γονίδια μας, έχει να κάνει και με την κουλτούρα μας και με την νοοτροπία μας. Έχει να κάνει και με τα βιώματα μας, τα οποία βιώματα μας αρκετών από εμάς είναι τραυματικά λόγω της κουλτούρας και της νοοτροπίας μας και του τρόπου που λειτουργούν οι οικογένειες κλπ. Είναι μια ιστορία περίπλοκη η κατάθλιψη, ξαναλέω, έχει να κάνει και με τα γονίδια και με το περιβάλλον. Όλοι οι άνθρωποι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάθουμε κατάθλιψη. Το να είσαι ψυχολόγος δεν σε κάνει να είσαι αλόβητος απέναντι στην κατάθλιψη. Απόψη νιώθω πολύ καλύτερα. Την ώρα που ήμουν στην τηλεόραση δεν ένιωθα καλά. Μετά που οδηγούσα δεν ένιωθα καλά. Από ένα σημείο και μετά έκανα ένα κλικ. Νομίζω ήταν και η σκέψη ότι άρχισα να με φροντίζω και ότι ξαναξεκινάω τα αντικαταθλιπτικά. Το λέω δημοσίως, δεν ντρέπομαι να το πω. Δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Κακό θα ήταν να μην τα έπαιρνα. Δεν ντρεπόμαστε να πάρουμε τη θεραπεία που χρειαζόμαστε. Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα δεν είναι φάρμακα που αλλοιώνουν την προσωπικότητα. Αντιθέτως, η κατάθλιψη αλλοιώνει την προσωπικότητα. Όταν έχουμε κατάθλιψη δεν είμαστε ο εαυτός μας, μας κλέβει η κατάθλιψη τον πραγματικό μας εαυτό και η αντικαταθλιπτική θεραπεία, την οποία συνταγογραφεί ψυχίατρος και μόνο ψυχίατρος μετά που μας έχει εξετάσει και έχει διαγνώσει ότι έχουμε κατάθλιψη, μας ξαναδίνει τον εαυτό μας τον πραγματικό πίσω. Μου έχετε πει αρκετοί ότι τους τελευταίους μήνες βλέπατε τα βίντεο μου, στα βίντεο μου, ότι δεν ήμουν ο κανονικός με αυτός, θυμάστε ότι δεν έκανα και live. Είχαν συμβεί και κάποια γεγονότα που με είχαν στενοχωρήσει, είχα έτσι κάποιες δύσκολες καταστάσεις που δόξα τω Θεώ έχω ξεπεραστεί. Στη ζωή μας συμβαίνουν διάφορα και στις ανθρώπινες σχέσεις και κάποιες φορές έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες οι οποίες μας κουράζουν, και όταν είμαστε άνθρωποι με ιστορικό κατάθλιψης και είμαστε άνθρωποι που είχαμε κατάθλιψη στο παρελθόν και την ξεπεράσαμε, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξαναπάθουμε ή μπορεί να πάθουμε για πρώτη φορά. Δηλαδή, αν κάποιος αγχωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή καταπιεστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να πάθει κατάθλιψη. Ναι, ειδικά αν έχει και την προδιάθεση για κατάθλιψη και το ιστορικό. Shit happens. Shit happens είναι κάτι που λέω πολύ συχνά εδώ στο κανάλι. Shit happens and we deal with it. Άσχημα πράγματα συμβαίνουν και άμα ήδη έχουν συμβεί, θα τα αντιμετωπίσουμε. Shit happens. Μου συνέβηκε. Θα το αντιμετωπίσω. Γιατί κάνω αυτό το βίντεο. Κάνω αυτό το βίντεο για awareness. Η λέξη awareness στα αγγλικά, στα ελληνικά σημαίνει για να αυξήσω την ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα της κατάθλιψης. Κάνω αυτό το βίντεο για όλους εσάς που με ρωτάτε κατά καιρούς
Φοβάμαι να πάρω αντικαταθλιπτική θεραπεία. Μου είπε ο γιατροψυχολόγος μου να πάω να δω κάποιο ψυχίατρο για να μου συνταγογραφήσει αντικαταθλιπτικά και φοβάμαι να τα πάρω. Μήπως να μην τα πάρω, μήπως θα χάσω τον εαυτό μου, μήπως δεν θα είμαι εγώ αν πάρω αυτά τα φάρμακα. Κάνω αυτό το βίντεο για σας για να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα για άλλη μια φορά, γιατί έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα και σε διάφορα άλλα βίντεο. Κάνω αυτό το βίντεο σήμερα απόψε που είμαι ντυμένη, βαμμένη, έχω έρθει από την εκπομπή και δεν έχω ξεβαφτεί ακόμη και δεν έχω αλλάξει τα ρούχα μου. Το κάνω με αυτή την ενδυμασία και την περιβολή. Έφτιαξα και ένα άλλο βίντεο προηγουμένως, δεν ξέρω αν ήδη έχει ανέβει στο κανάλι, γιατί το κάνω αυτό το βίντεο τώρα για να το ανεβάσω αργότερα, δηλαδή μετά από κάποιες μέρες θα ανέβει. Ένα βίντεο για τις μαμάδες και τις δυσκολίες που έχουν οι μαμάδες όταν μεγαλώνουν ένα μικρό παιδί, για τους μύθους γύρω από τη μητρότητα και για την δύσκολη ρεαλιστική πραγματικότητα της μητρότητας. Έκανα εκείνο το βίντεο. Κάνοντας εκείνο το βίντεο ένιωσα ότι ήμουνα καλύτερα και λέω, α, τώρα που είμαι καλύτερα, ας κάνω ένα βίντεο για την κατάθλιψη. Ένα βιωματικό βίντεο. Βιωματικό με την έννοια να μιλήσω για το δικό μου βίωμα. Ναι, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι 46 χρονών. 4 Μαΐου θα γίνω 47. Ζω πολλά χρόνια με την κατάθλιψη, τουλάχιστον 40. Είμαι σίγουρη ότι είχα παιδική κατάθλιψη, διαβάζοντας εκ των υστέρων για τα συμπτώματα της παιδικής κατάθλιψης. Στα παιδιά δεν διαφαίνεται η κατάθλιψη και τα συμπτώματα δεν είναι όπως τους ενήλικες. Ζω 40 χρόνια με την κυρία κατάθλιψη. Την έχω φιλέψει στο παρελθόν, θα τη φιλέψω πάλι. Την έχω θεραπεύσει στο παρελθόν, θα τη θεραπεύσω πάλι με τη βοήθεια της ψυχολόγου μου και του ψυχιατρού μου και των επιτευγμάτων της επιστήμης και της προσωπικής προσπάθειας. Είμαι και ίδια ψυχολόγος και κάνω και ίδια ψυχοθεραπεία σε άλλον ψυχολόγο. Το να είμαι ψυχολόγος από μόνη μου δεν με κάνει ικανή να υπερνικήσω την κατάθλιψη από μόνη μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη που ζούμε την κατάθλιψη. Μπορούμε να ζήσουμε μαζί με την κατάθλιψη, μπορούμε να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή μαζί με την κατάθλιψη, αν αναγνωρίζουμε ότι έχουμε κατάθλιψη, αν το παραδεχόμαστε στον εαυτό μας κυρίως πρωτίστως ότι έχουμε κατάθλιψη, αν το παραδεχτούμε στους ειδικούς ψυχικής υγείας που θα εμπιστευτούμε, αν ζητήσουμε βοήθεια, αν πάρουμε αυτή τη βοήθεια και αν συνεχίζουμε να προσπαθούμε να σηκώσουμε τον εαυτό μας. Όλα αυτά σε συνδυασμό, όχι μόνοι μας. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Σας είπα τι έκανα από χθες μέχρι σήμερα. Σας είπα ότι μίλησα τουλάχιστον με 3 φίλες μου, 4. Εκ των οποίων οι 3 είναι ψυχολόγοι. Σας είπα ότι μίλησα και με την ψυχολόγο μου, έχουμε αύριο συνεδρία. Προγραμματισμένη από πριν δηλαδή. Μίλησα με τον ψυχίατρο μου, είδα τον ψυχίατρο. Πήγα στο φαρμακείο, πήρα το πρώτο χάπι. Ξεκίνησα την αντικαταθλιπτική θεραπεία. Θέλει 3 εβδομάδες, είπαμε, τα επίπεδα της σερωτονίνης να ψηλώσουν. Θα νιώσω κι άλλες μέρες δύσκολα. Το ξέρω. Έρχεται. Ήρθε. Ήρθε. Ανέβηκα στο τρένο. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Την επόμενη φορά θα το προσέξω πιο νωρίς. Όταν τελειώσει αυτή η θεραπεία, γιατί κάνεις με την αγωγή σου και όταν σου πει ο γιατρός σου ελαττώνεις τα φάρμακα και τα κόβεις, όταν τελειώσει αυτή η θεραπεία, εάν τυχόν ξαναέρθει, γιατί μπορεί να ξαναρθεί, θα την προλάβω πιο νωρίς, θα την ακούσω πιο νωρίς. Έχει μήνες που μου χτύπουσε κουδούνια, αλλά εγώ τίποτα, δεν άκουγα. Ήμουνα σε άρνηση, έλεγαν τα μωρέ, καλά είμαι. Δεν ήμουν καλά. Ακούμε τι μας λένε οι άνθρωποι που μας αγαπάνε. Οι άνθρωποι που μας αγαπάνε πραγματικά θα μας δουν ότι είμαστε κάπως και να μας πούν τι έχεις. Πεσμένη σε βλέπω. Κομμένη σε βλέπω. Σε βλέπω κάπως. Δεν έχεις τόση όρεξη, δεν έχεις τόση ζωντάνια. Ακούμε τι μας λένε οι άνθρωποι που μας αγαπάνε. Το συζητάμε. Παραδεχόμαστε ότι δεν είμαστε καλά. Είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Είμαστε άνθρωποι και είναι ανθρώπινο κάποιοι από εμάς να παθαίνουμε κατάθλιψη. Ευτυχώς η επιστήμη έχει προχωρήσει, έχει προοδεύσει και μας δίνει εργαλεία η επιστήμη για να αντιμετωπίσουμε την κατάθλιψη. Μας δίνει την ψυχοθεραπεία,
και μας δίνει και την αντικαταθλιπτική θεραπεία, που ξαναλέω ότι η αντικαταθλιπτική θεραπεία είναι μια θεραπεία η οποία βοηθάει τον εγκέφαλο να αντιμετωπίσει με νευροχημικό τρόπο την κατάθλιψη. Δεν είναι μια θεραπεία που αλλοιώνει την προσωπικότητα, δεν είναι μια θεραπεία που μας παλαβώνει ή μας αποχαυνώνει ή μας αλλάζει τον τρόπο που λειτουργούμε. Αντιθέτως, είναι μια θεραπεία η οποία επαναφέρει τον εγκέφαλο μας στη συνήθι του λειτουργικότητα. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη έχουν χαμηλότερα επίπεδα σερωτονίνης στο αίμα τους από τους ανθρώπους που δεν έχουν κατάθλιψη. Και τα πιο μοντέρνα αντικαταθλιπτικά φάρμακα τα οποία παίρνουμε τώρα είναι συνήθως τα SSRIs, η επιλεκτική αναστολή σε επαναπρόσληψη σερωτονίνης, που είναι ουσίες οι οποίες πάνε στις νευρονευρικές συνάψεις, πάνε εκεί που επικοινωνούν τα νευρικά κύτταρα μεταξύ τους και δεν αφήνουν να διαχυθεί η σερωτονίνη, ούτως ώστε να ψηλώσουν τα επίπεδα. Ακόμη δεν έχουμε βρει τρόπο, δεν έχει βρεθεί ακόμη ένα χάπι το οποίο να παράγει, δεν έχουμε παράξει στο εργαστήριο συνθετική σερωτονίνη και να παίρνουμε χάπια σερωτονίνης όπως παίρνουμε χάπια σιδήρου ή χάπια βιταμίνη C. Είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο τα πιο συνηθισμένα αντικαταθλιπτικά φάρμακα λειτουργούν. Υπάρχουν και άλλου ειδών αντικαταθλιπτικά τα οποία δίνονται σε άλλες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που υπάρχει που δεν δουλεύουν τα συνήθεια αντικαταθλιπτικά. Αλλά πάλι όλα τα αντικαταθλιπτικά δεν είναι φάρμακα τα οποία αλλοιώνουν την προσωπικότητα ή σε κάνουν να χάσεις τις δυνάμεις σου. Αντιθέτως, είναι τονωτικά. Είναι φάρμακα τα οποία όταν τα παίρνεις νιώθεις περισσότερο εαυτό σου και έχεις περισσότερη αισιοδοξία και περισσότερες δυνάμεις. Την αγάπη μου σε όλους, καταθλιπτικούς και μη. Και ελπίζω αυτό το βίντεο να έχει βοηθήσει ή να βοηθήσει ανθρώπους να νιώσουν καλύτερα για τον εαυτό τους και να ζητήσουν και να πάρουν βοήθεια, ούτως ώστε να έχουν καλύτερη ζωή με την κατάθλιψη. Φιλιά!